Δώστε μου δεντράκια, please. Δώστε μου δεντράκια, please. Ένα ωραίο δεντράκι, it's mine. Οπ, έλα στα μπροστά. Έλα εδώ, δέντρο. Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε δύο σύρματα Bluetooth χειριστήρια για να παίζουμε με το κινητό μας. Στην ουσία κάνω το κινητό κονσόλα φορητή. Είναι πιο εύκολο να το χειριστούμε, οπότε ναι, γιατί όχι. Το πρώτο είναι το gamepad της MoCute, το οποίο το έχω πάρει πάρα πολύ καιρό και τώρα βρήκα ευκαιρία να το ανοίξω ακόμη. Και εδώ είναι το Red Spider της iPega, το οποίο μόλις το είδα λέω αυτό εδώ, αυτό το θέλω να το πάρω να το δω. Και τα δύο τα έχω πάρει από Gearbest. Οπότε πάμε να δούμε και το ένα και το άλλο. Είναι λίγο διαφορετικά και θα δούμε ποιο είναι πιο βολικό, ποιο είναι πιο πρακτικό και ποιο συνδέεται πιο εύκολα και αν βολεύει όντως το παιχνίδι. Πρώτο θα ανοίξω το MoCute. Τιμήσε ένα και μια και είναι πιο παλιό. Ας βάλω το iPega εδώ πάνω. Το MoCute έρχεται σε αυτό εδώ το όμορφο κουτάκι. Είναι αρκετά απλό. Είναι πρακτικό, είναι βολικό. Όπως το βλέπετε, το πρώτο πράγμα που συναντάμε μπροστά μας με το που το ανοίξουμε είναι το χειριστήριο απευθείας. Το βγάζω, έχει πάρα πολύ όμορφο σχέδιο. Και κάτω είναι τα εγχειρίδια του στα αγγλικά, ώστε να ξέρουμε τι κάνει και πώς να το συνδέσουμε. Και μάλλον έχει και μια εφαρμογή, αν δεν κάνω λάθος, την οποία την κατεβάζουμε από το κινητό μας για να δουλέψει. Από ό,τι είδα, επειδή το συγκεκριμένο, να σας πω την αλήθεια, βιάστηκα λίγο όταν είχε πρωτοέρθει να του ρίξω μια ματιά στα γρήγορα. Μπορεί να συνδεθεί μπαμπαμ χωρίς εφαρμογές, χωρίς τίποτα, αλλά σίγουρα μπορείτε να κατεβάσετε και διάφορες άλλες εφαρμογές. Αν και να πω την αλήθεια, χείρισα τότε να το κάνω, αλλά δεν με βόλεψαν αυτές που βρήκα online. Λοιπόν, ας δούμε όμως τη συσκευή αυτή καθεαυτή και να πούμε δύο πράγματα. Το βλέπετε, είναι αρκετά όμορφο. Πλαστικό είναι βέβαια. Μη σας ξεγελάει ότι είναι κάτι super duper ποιοτικά. Έχει αυτό εδώ, το οποίο ανοίγει προκειμένου να μπαίνει το κινητό. Η αλήθεια είναι ότι ανοίγει αρκετά ώστε να πάρει και αρκετά μεγάλο κινητό. Χωράει αρκετά μεγάλα κινητά έως και πολλών ιντσών, όπως είναι και το Nexus. Το επόμενο είναι αυτά τα joypad στα δύο. Είναι αρκετά πρακτικά και βολικά, μπορώ να πω, αν και επειδή είναι μικρό. Αυτό εδώ ίσως να μην είναι και τόσο βολικό, αλλά εντάξει, αυτό βολεύει περισσότερο. Είναι τα πάνω κάτω ο σταυρός μας. Φαίνεται λίγο φθηνιάρικο να πω την αλήθεια. Η τιμή του είναι αρκετά χαμηλή, νομίζω κάτω από 15 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Γιατί έχει περάσει καιρός που έχει αγοραστεί το συγκεκριμένο. Έχουμε τα buttons X, Y, B, A. Αρκετά καλή ανάδραση. M, On, Off, Start, Select. Μπροστά έχουμε σκανδάλες L1, R1, L2, R2. Έχουν αρκετά ωραία ανάδραση. Βέβαια κολλάνε λίγο. Είναι λίγο περίεργο η αίσθησή τους, αλλά ναι. Από κάτω βλέπουμε την εφαρμογή για να το κατεβάσουμε. Και λογικά κάπου, εδώ, βλέπουμε το micro USB από το οποίο φορτίζει. Έχει μπαταρία δικιά του μέσα, το οποίο είναι πρακτικό εν μέρει και φορτίζει. Η σύνδεση γίνεται αμέσως μόλις ανοίξει. Βλέπετε ανάβει ένα μπλε φως. Έχει μπαταρία και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι παίζει να είναι πάνω από ένα μήνα στην αναμονή. Σχεδόν παραπάνω, 2 μήνες στην αναμονή και δεν έχει αδειάσει η μπαταρία του. Δεν έχει κάποια ένδειξη αν είναι ανοιχτή η μπαταρία ή όχι, αλλά στο συνδέσω 2 λεπτά στο κινητό. Ανοίγοντας το Bluetooth, το βρήκε κατευθείαν και συνδέθηκε. Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο κινητό παίζει να συνδέθηκε επειδή το έχω ξανακάνει κάποια στιγμή. Αλλά στο κλείσω μία από εδώ να δούμε πόσο εύκολο είναι να συνδεθεί. Το ότι τον αγνωρίζει αμέσως, τον αγνωρίζει, είναι αυτό που του βγάζει το καπέλο. Δεν θέλει πολλά πολλά. Παπ, με τη μία συνδέθηκε. Ωραία. Συνδέεται σχετικά εύκολα. Απλά μπαίνει, τα ρωτά, ανοίγει και κουμπώνει πάνω. Το μόνο κακό είναι, ας πούμε τώρα σε αυτό το κινητό, επειδή τα buttons είναι προς το κέντρο, αναγκαστικά για να πιάσει πρέπει να το βάλεις προς τα δω, κάτι το οποίο λίγο είναι έτσι και έτσι, δεν θα λέγω ότι είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά σε αυτό το κινητό έχει καλύτερη ισορροπία, αλλά και πάλι σας το λέω ότι λόγω των κουμπιών αναγκαστικά πρέπει να το φέρεις λίγο προς τα δω, οπότε η ισορροπία δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ίσως λίγο κάποιος να τους εκνευρίζει όπως και εμένα. Και
Ενώ είχα πάρει αυτό στην αρχή, λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είχα ξετρελαθεί, γιατί αυτό το πράγμα, επειδή έχω μεγάλο κινητό, δεν με βόλευε καθόλου. Μπορώ να παίξω, θα σας δείξω στο τέλος και με το ένα και με το άλλο τα παιχνίδια, αλλά είναι τρελή ξενέρα να πρέπει να γυρίζει έτσι το κινητό. Βέβαια στην ανάγκη όλα γίνονται. Επίσης μπορεί να παίξει και ασύρματα. Αν το βάλετε σε κάποιο στάντο το κινητό ή στη θήκη, μπορείτε να το χειριστείτε, το οποίο είναι πιο πρακτικό και αρκετά βολικό. Πάμε να δούμε όμως και το iPega, το Red Spider, το οποίο όταν είδα αυτό εδώ, λέω εντάξει, αυτό θέλω να το πάρω οπωσδήποτε. Πάμε να τα ανοίξουμε. Το φυλάδιο έρχεται χωμένο και πατικωμένο στα κινέζικα από τη μία, στα αγγλικά από την άλλη. Σας λέει πώς να το συνδέσετε, πώς να το φτιάξετε, τι κάνει το κάθε τι. Φαίνεται αρκετά όμορφο, πάμε να το δούμε και πώς είναι μέσα. Τα manuals αυτά χρειάζονται, by the way. Έχει και καλώδιο, κάτι που δεν έχει το iPega, έρθει χωρίς καλώδιο, ενώ αυτό έχει και καλώδιο για να το φορτίζεις, το οποίο είναι ένα συν. Micro USB σε USB, τα κλασικά, τα ξέρετε πια, τα έχετε μάθει τα κόλπα. Και αυτή εδώ είναι η συσκευή. Η αλήθεια είναι, είχα δει ένα άλλο μοντέλο της iPega, το οποίο και σταμάτησε να κυκλοφορεί. Έχει πολύ πιο όμορφη υφή στο χέρι. Βέβαια οι σκανδάλες του, αυτά δεν είναι πιο όμορφα, κάτω δεν μου αρέσουν τόσο, το Moku έχει πιο ωραίο. Το καλό με όλο αυτό είναι ότι, οπ, τι παίχτηκε. Ακριβώς, όπως είδατε μπορεί να πάρει tablet, κινητό και ναι, φαίνεται καλό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι τα pads. Τα pads η αλήθεια είναι να θυμίζουν παιχνίδια προ 15 ετίας, 20 ετίας, όταν ήμουν ένα παιδί που πηγαίναμε και παίρναμε. Το α προεξέχει πιο πολύ, το Y είναι πατημένο μέσα. Είναι περίεργο στην αίσθηση, θα το παίρνουμε λίγο διαφορετικό, λίγο πιο βολικό. Ο σταυρός η αλήθεια είναι ότι έχει πιο ωραία αίσθηση στο χέρι σε αυτό, γιατί είναι μονοκόμματος. Εδώ πέρα έχουμε τα Start, Home, Select, το προφανώς αυτό εδώ, γι' αυτό χρειάζονται τα φυλάδια, μισό λεπτάκι να δω να σας πω τι κάνει. Με αυτό εδώ ελέγχουμε την μπαταρία, όπως βλέπετε άναψαν δύο φωτάκια που σημαίνει ότι η μπαταρία του είναι στα μέτρια. Το μήκος του όταν ανοίγει είναι μέχρι και 16 εκατοστά περίπου. Έχει τους μοχλούς του αρκετά όμορφοι, φαίνεται καλή τουλάχιστον. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρακτική μέσα στο παιχνίδι, αλλά φαίνονται αρκετά καλή. Έχει αυτά εδώ, τα οποία από όσο ξέρω ξεβιδώνουν και για να δούμε, ναι, μεγαλώνει όπως βλέπετε στην παλάμη σας, ώστε να είναι πιο πρακτικό. Η αλήθεια είναι ότι οι σχισμοί αυτοί δεν είναι και ότι καλύτερο, δηλαδή θα το προτιμούσα να είναι κλειστό συνέχεια, αλλά είναι πώς βολεύει τον καθέναν. Μπροστά έχουμε τις σκανδάλες, τα L και R buttons όπως και στο άλλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω που φορτίζει. Εδώ έχουμε ένα διακόπτη επίσης για να κάνει switch από iOS σε Android, αρκετά καλό. Και έχουμε και την υποδοχή USB, micro USB για να φορτίζει. Έχει από κάτω reset button, το οποίο το θεωρώ αρκετά χρήσιμο. Αν και είναι λίγο τρομακτικό να βλέπεις τη συσκευή έρχεται κατευθείαν με το reset button, ελπίζω να μην κολλήσει. Αυτό το κομμάτι είναι rubberized, το υπόλοιπο είναι πλαστικό και έχει δύο pads για να συγκρατεί το κινητό. Και πώς μπαίνει, αρκετά απλά, one way, το άνοιγμά του είναι από 5, κάτι έως 16 εκατοστά και ναι, ακριβώς αυτό εδώ. Αυτό ακριβώς κάνει, μπαίνει μέσα η συσκευή. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι μεγάλη συσκευή, μπαλατζάρι και δεν κουμπώνει καλά, δηλαδή, δείτε το. Έχει αυτό εδώ το κακό. Δεν λες ότι σε μεγάλα κινητά το καημένο λίγο νοσεί. Αλλά ναι. Ας δούμε κιόλας συνδέεται. Λέει ότι πρέπει να πατήσουμε το home button για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιηθεί. Και λέει θα ανάψουν κάποια φωτάκια. Οπ. Είναι σε pair mode. Για να δούμε θα ενεργοποιηθεί. Θα το βρούμε. Ορίστε το βρήκε εδώ πέρα. PG9055. Να κάνουμε σύζευξη. Και συνδέθηκε. Αν πατήσω το back θα πάει πίσω. Πάει πίσω. Not bad. Σας είπα το κακό είναι βέβαια ότι μπαλαντζάρει γιατί είναι μεγάλο το κινητό. Αλλά ναι είναι το μεγάλο του κακό. Ίσως αν βάλουμε κάτι από κάτω να μαγκώνει. Δεν ξέρω. Μπαλαντζάρει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε κάποιο παιχνίδι. Σας ξαναλέω το χειρίζομαι όλο από το pad. Δεν ακουμπάω καν την οθόνη. Δηλαδή είναι αρκετά χρήσιμο, μπορείτε να χειριστείτε ακόμα και το interface σας και θα σας πω και κάτι άλλο που είδα, αλλά στην πορεία καθώς το χειριζόμαστε.
Βλέπετε εδώ πέρα μας έβγαλε κατευθείαν ότι έχει χειριστήριο. Έχουμε play, ας πάμε να παίξουμε. Αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ βολικό. Είναι πιο βολικό στο χέρι όταν το κρατάς, αν και αλήθεια είναι πιο βάρη από το Monkut. Αλλά είναι τουλάχιστον πιο βολικό έτσι για το κινητό. Φόρτες. Σε κάτι τέτοια παιχνίδια μπορεί να αξία του στα χειριστήρια. Ω, αρκετά καλή απόκριση. Μπορείς και με αυτό. Φυσικά και μπορείς και με το σταυρό. Ρε, αυτό είναι ωραίο! Και με το χειριστήριο αξίζει περισσότερο! Ω, πατάς το νίτρο με τη σκανδάλη. Wow. Για κάποιο λόγο είναι υπερβολικά απολαυστικό. Είναι πάρα πολύ βολικό. Σου δίνει την άνεση σαν να έχεις και κονσόλα, ενώ σαν χειριστήριο να έχεις το PlayStation στο χέρι. Και ταυτόχρονα να έχεις και το PSV. Wow. Δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει ένα game σε κινητό. Δεν παίζω παιχνίδια στο κινητό, αλλά με αυτό γίνεται απολαυστικό. Τελευταίος και καταϊδρωμένος άμα δεν κολούσα. Nice guy, fuck off. Και ένα ωραίο που είδα. Έλεγε αν πατήσουμε home και ψι. Περνάς σε χειριστήριο ποντικού, δείτε λίγο, εμφανίζεται ένα ποντίκι. Με το X εξαφανίζεται, δηλαδή Home και Y. Έχουμε ποντίκι, είναι σαν να χειριζόμαστε ποντίκι. Πολύ πρακτικό, ωραίο πλάκα έχει. Home και A. Α, Home και B. Home και Y, ξανά αυτό. Home και X εξαφανίζεται. Κάνουμε Select και Y. Διαλέγεις. Τι λες τώρα. Έχει πάρα πολλά shortcuts και πρέπει να τα χειριστείς όλα. Δεν ξέρω, μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Να δούμε και ένα Minecraft. Θα ανοίξω πρώτα με αυτό και μετά θα πω και με το άλλο. Ας δούμε και ένα Minecraft. Κάπου τα έχω τα Minecraft. Να δούμε, θα παίζει. Γενικά το Minecraft στο PSV δεν μου βόλεψε και πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Ίσως να μου βόλεψε εδώ περισσότερο. Εντάξει, δουλεύει. Γενικά θέλει λίγο εξοικείωση. Εγώ πατάω την άνε. Γιατί δεν έχω εξοικειωθεί τόσο. Και πάμε να δούμε. Και το Minecraft, αν θα βολεύει ίσως. Γενικά μου αρέσει να χειρίζομαι το κινητό. Είχα δοκιμάσει παλιά emulators. Απλά η απελπισία ήταν ότι αυτό εδώ. Δεν μου αρέσει να χάνω κομμάτι της οθόνης, ειδικά σε πιο μικρά κινητά, και να μην μπορώ να τα χειριστώ άνετα. Δηλαδή με εκνευρίζει το να μην μπορώ να χειριστώ όλο το τέτοιο της οθόνης, γιατί πρέπει να πατάω τα δάχτυλά μου και δεξιά και αριστερά. Είναι λίγο πιο συμβατικά. Οπ, not bad. Με αυτό κάνουμε, με αυτό σκάβουμε, με τη σκανδάλη σκάβουμε. Wow! Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα. Πρέπει να πάω να βρω δέντρα. Άντε ρε! Δώστε μου δεντράκια, please. Δώστε μου δεντράκια, please. Ένα ωραίο δεντράκι, it's mine. Οπ, έλα στα μπροστά. Έλα εδώ, δέντρο. Έχει την πλάκα του, βέβαια το πληκτρολόγιο και το ποντίκι είναι έτοιμο καλύτερα, αλλά I like. Τι λες τώρα. Για πάμε, inventory. Γενικά κάποια από αυτά πρέπει να είναι. Α, το έχω, I got this. Και πώς τα φτιάχνουμε δηλαδή. Α, αυτό. Καλά, αυτό μπορώ να το κάνω και έτσι. Α, για να μην είναι εύκολο να το χειριστώ. Καλά, όταν δεν ξέρεις τι πατάς. Πώς παίζετε εσείς με τα χειριστήρια. Σιγά κάθομαι και πιέζω το τέτοιο. Και τι κάνω τώρα, έφτιαξα πάγκο, φαντάζομαι. Φακ. Ωραία, τώρα έφτιαξα ένα πάγκο. Έκανα και λίγο τσίτε. Κλάιν. Οπ, ένας πάγκος. Και πρέπει να τον αφήσω. Α, μετά. Ναι, ωραία, το έχω. Αυτό είναι πρακτικό. Οκ, okay, οκ. Okay.
Εγκάτιες. Αφού ξόδεψα όλο το ξύλο. Τέλος πάντων, Minecraft και με χειριστήριο είναι λίγο περίεργο για μένα που δεν ξέρω να παίζω Minecraft. Με χειριστήριο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά καλό, μπορώ να πω. Γενικά, ναι, δεν βλέπω lag, δεν βλέπω άνετο. Οκ, okay, nice, wow. Και πάμε να περάσουμε και στο Mockut να δούμε άμα τραβάει όντως. Με τριπλό, έκλεισε, ναι. Ξαναπατάς πάλι τριπλό. Βλέπετε, βγαίνει και από το game. Ζεστάθηκε, αλλά πριν να δούμε πώς ταιριάζει με αυτό εδώ. Ναι, με αυτό εδώ είναι πιο στιβαρό. Βλέπετε, δεν κάνει τόσο μεγάλο. Ναι, είναι πιο στιβαρό. Και θα το βάλουμε και με το κτίνος. Οπ. Γιατί μπορώ. Τι ήθελα, να κάθομαι να παίζω Minecraft σε μεγάλο tablet. Ναι, μπορώ. I can do it. Πλάκα, πλάκα, γαμάει. Sorry για τη γλώσσα, παιδιά. Αν βλέπετε μικρή, μεγάλη. Α, έτσι δεν χωράει, είναι μέχρι 16 εκατοστά. Problem, problem. Για μεγάλα tablet, να ξέρετε ότι είναι αυτό εδώ. Μέχρι 16 εκατοστά, το επαναλαμβάνω. Θα έχουμε θέμα. Αλλά για κάθε τη οθόνη, εντάξει, τρώγεται. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι για πάρα πολύ μικρά tablet. Μέχρι 7 inches max. Δεν ξέρω πόσο θα βγει ένα tablet. Πάντως για το τεράστιο μου κινητό είναι μια χαρά. Πάντως για tablet, ναι, είναι λίγο θέμα. Αλλά από ό,τι είδα η απόκρισή του ήταν υπερβολικά καλή και μ' άρεσε. Κυρίως γι' αυτό, επειδή ακουμπάει από το πλάι. Και πάμε να δούμε και το Mockut τι λέει και αν αξίζει. Δίνει βάρος μπροστά. Αυτό είναι που δεν μ' αρέσει, ότι είναι περίεργη η κατανομή του βάρους. Δηλαδή, δεν ξέρω σε εσάς, αλλά... Και επίσης, δείτε, αυτό εδώ χτυπάει στα δάχτυλά μου. Δηλαδή, είναι περιορισμένο, ενώ το άλλο είναι πιο άνετο. Αυτό είναι αρκετά περιορισμένο. Πάμε, Mockut, συνδέσου, αγόρι μου. Let's go, let's go, let's go, let's go. Το έχω, μ' άρεσε. Έχω πολύ καιρό να παίξω ραλάκια, πλάκα, πλάκα. Έλα, τώρα σας έχω. Ωρε φίλε, ρεκ. Wow. Δεν μ' αρέσει. Και δεν μ' αρέσει όχι γιατί δεν είναι καλή συσκευή. Απλά γιατί με εμποδίζει. Είναι τόσο άβολο. Είναι πιο οικονομικό σίγουρα από το άλλο πόσο ξέρω, αλλά... Δες τώρα, αυτή η μαλακία εδώ. Κόβει το δάχτυλο. Α, θα παίξω λίγο χωρίς να με δυσκολεύει. Βασικά, εντάξει, παίζει να είμαι και εγώ άσχετος με αυτά. Αλλά σε γενικές γραμμές... Δεν μπορώ να πω ότι είναι και ότι πιο τρελό έχω δοκιμάσει. Πάμε να δούμε και στο Minecraft αν αξίζει ή όχι. Στο Minecraft βέβαια αυτό είναι πιο πρακτικό ίσως, νομίζω. Γιατί απλά χειρίζεσαι, τα controller σου είναι ανάμεσα στα... Ναι, είναι ανάμεσα στα joypad, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Οπότε το έχεις λίγο πιο άμεσα μπροστά σου, μιας που με τη σκανδάλη παίζεις. Ναι, εδώ είναι λίγο πιο βολικό. Αν και αλήθεια είναι ότι για μένα που έχω μεγάλα δάχτυλα είναι περίεργη η αίσθηση. Ωραία. Πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ, μου φαίνεται. Ή όχι. Πληκτρολόγιο ποντίκι for the win. Όχι, απλά είναι θέμα ενασχόληση, πιστεύω και πολύ. Να πω την αλήθεια, εδώ μου φαίνεται λίγο πιο βολικό. Και το IPG ήταν ωραίο στο Minecraft, αλλά αυτό για Minecraft μου φαίνεται λίγο καλύτερο, ειδικά αν έχει μικρά χέρια. Ίσως να είναι πιο πρακτικό, αρκετά πιο πρακτικό. Και το Pega έχει πιο μεγάλες διαδρομές. Εδώ τα βλέπεις μπροστά σου, δηλαδή κάτσε πιο χαλαρός. Σε αυτό δίνω το γεγονός του ότι ακόμα και αν είναι αμπαλανσάριστο σε μεγάλα κινητά, εδώ το stand, τουλάχιστον είσαι χαλαρός, ήρεμος, το βλέπεις μπροστά σου, ενώ το Pega είναι λίγο πιο επιθετικό το στυλ του. Στο διατάφτα, να σας πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά αυτό που με κέρδισε είναι το Pega περισσότερο. Και γιατί αυτό, γιατί απλά η αίσθηση του να μπορείς να το βάλεις και να το μπώσεις από τα πλάγια
το κινητό είναι αρκετά πιο ευχάριστη. Υπάρχει σίγουρα κι άλλο ένα, σας είπα, το οποίο είναι πιο όμορφη ο σχεδιασμός του, αλλά είναι πιο παλιό μοντέλο. Θα σας τα έχω τα link και από τον άλλο. Ελπίζω να υπάρχουν. Εγώ τελευταία φορά που τσέκαρα δεν υπήρχαν από θέματα, αλλά πέρασε καιρός, οπότε παίζει να έχουν ανανεωθεί. Τσεκάρετε τα, γιατί εντάξει, νομίζω ότι αξίζει τώρα για 10 ευρώ. Ένα τέτοιο χειριστηριάκι αξίζει με το παραπάνω. Βέβαια η ερώτηση που θα έκανα εγώ είναι, Κώστα, παίζεις σε PC? Να έπαιρνα ένα τέτοιο να το συνδέσω και στο PC? Ακούστε, φαντάζομαι, απλά δεν έχω Bluetooth receiver στο PC για να συνδέω με Bluetooth. Αλλά από τη στιγμή που συνδέεται με το tablet, νομίζω ότι και με το PC κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσε να δεχθεί σύνδεση. Βέβαια το iPega έχει για iOS και Android. Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος αν θα συνδέεται ή όχι, αλλά το MOCO πιστεύω ότι θα είναι πιο σύμβατο. Και ένα κάτι το τελευταίο είναι ότι όταν παίζεις ξεχωριστά, το iPega είναι λίγο πιο bulky, είναι λίγο πιο μεγάλο και οι γωνίες του το κάνουν λίγο άβολο. Δηλαδή να έχεις το tablet σε ένα stand έτσι και να παίζεις είναι λίγο πιο άβολο. Αλλά και θυμίζει και λίγο WiiPad, να πω την αλήθεια, σαν τα pads στο πλάι. Αλλά ναι, έτσι να το κρατάς επειδή έχει γωνίες και δεν κάθεται. Κάτω κάθεται μια χαρά, είναι πάρα πολύ βολικό το κάτω μέρος. Να το πιάνεις, το grip, η λαβή του είναι αρκετά καλή, δείτε, δηλαδή. Νομίζω ότι ναι, έχει από τις καλύτερες λαβές. Απλά αυτό το θέμα είναι ότι έχει επιθετικές γωνίες επάνω, οπότε μετά από ώρα μπορεί να είναι κουραστικό. Α, να και επίσης λίγο τα pad του είναι χαλαρά εδώ πέρα. Έχει και από εδώ και από πάνω και από κάτω pads. Ενώ αυτό είναι λίγο πιο πρακτικό. Το έχεις, είναι, θυμίζει λίγο κονσόλα παλιάς εποχής, χειριστήριο κονσόλας παλιάς εποχής, να είμαι πιο συγκεκριμένος. Οι τιμές τους είναι αρκετά οικονομικές. Νομίζω ότι εάν παίζετε στο κινητό, αξίζει να έχετε ένα τέτοιο. Ένα οικονομικό, ούτως ή άλλως και τα δύο είναι αρκετά φθηνά. Και αν και πλαστικά, αυτό έχει καλύτερη κατασκευή. Έχει πολύ καλύτερη κατασκευή από αυτό. Αλλά ναι, είτε αυτό είτε αυτό. Σας είπα, αυτό που με νευρίασε σε αυτό είναι ότι χτυπάει αυτό εδώ συνέχεια πάνω στο χέρι μου και είναι άβολο, επειδή έχω μεγάλα δάχτυλα. Εδώ όμως αυτό είναι πιο βολικό, πιο άνετο. Τέλος πάντων, εγώ θα ψήφιζα αυτό εδώ. Αλλά και πάλι σας ξαναλέω, δεν μπορεί κάποιος να αποκλείσει και το MOCO του, μια και είναι και πιο οικονομική επιλογή και όταν είναι κλειστό είναι αρκετά όμορφο να παίζεις με αυτό. Αυτά ήταν, αρκετά μεγάλο το unboxing review στα γρήγορα, αλλά ναι, στα γρήγορα, 10 ώρες. Τέλος πάντων, check it now, ελπίζω να σας άρεσε, τα κράτησα καιρό γιατί ήθελα να τα κάνω και τα δύο μαζί και ψηλό την πέλησα λίγο, να πω την αλήθεια, με τόσα που κάνω κάθε μέρα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να σκεφτήκατε ότι ίσως να είναι καλή επιλογή αν έχετε κινητό και παίζετε στο κινητό. Γιατί άμα δεν παίζετε στο κινητό, τι να το κάνετε. Αλλά αν παίζετε στο κινητό, νομίζω ότι αξίζει ένα τέτοιο. Πιστεύω. Check the now, Κώστας. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.